σε τρεις ειδικά διαμορφωμένους χώρους σε δυσπρόσιτη αγροτική τοποθεσία καλλιεργούσαν επιμελώς τη φυτεία τους άγνωστοι μέχρι στιγμής δράστες. Οι πληροφορίες του ΤΑΕ από Κορώνου οδήγησαν σε μια συντονισμένη επιχείρηση με τη συμμετοχή ανδρών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιευθύνσης Ασφάλειας Χανίων και του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης. Συνολικά 359 δεντρίλια κάναβη στο στάδιο της ανάπτυξης εκρίζωσαν οι αστυνομικοί, ενώ από τον χώρο κατασχέθηκαν επίσης πιστήρια που θα αξιολογηθούν στη διάρκεια της προανάκρισης για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των καλλιεργητών. Πρόκειται για την πρώτη φυτεία κάναβης που εντοπίζεται το φετινό καλοκαίρι στα Χανιά, και ενώ δεν έχουν ακόμη αρχίσει οι αποαέρως έρευνες με το ελικόπτερο της ελληνικής αστυνομίας. Την περασμένη Τρίτη, ανάλογη επιχείρηση σε ορεινή περιοχή του Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο οδήγησε στην σύλληψη ενός 30χρονου και στην εκρίζωση 49 δεντριλίων κάναβης. Οι έλεγχοι για την καταπολέμηση της καλλιέργειας, εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών σε ολόκληρη την Κρήτη εντείνονται, με την υποστελέχωση υπηρεσιών ωστόσο να παραμένει αγκάθι. Καλούμε για άλλη μια φορά τη φυσική και πολιτική ηγεσία να σκύψει πάνω από το πρόβλημα το δικό μας και να ενισχύσει την αστυνομική διεύθυνση του Ρεθύμνου με αστυνομικό προσωπικό, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις δύσκολες συνθήκες που επιχειρούμε. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, το πρώτο πεντάμινο του έτους η κάναβη αναδεικνύεται για μια ακόμη φορά βασίλισσα των ναρκωτικών στο νησί, αφού μόνο το διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από 270 κιλά χασίς σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, ενώ συνελήφθησαν 388 άτομα για σχετικές παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών.